Όποια και αν είναι η απέτηση των ματιών σας, έχουμε τη λύση. Επισκεφτείτε τους ειδικούς. Τώρα, σκελετός και οργανική φακή με όλες τις επιστρώσεις, μόνο με 30 ευρώ. Μάτι-μάτι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη θέμα υγείας. Η 3η του Μάη έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα του άσθματος και αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα αυτό θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον της απόψινής εκπομπής. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ απόψε τον πνευμονολόγο, τον κύριο Γιάννη Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει εκατομμύρια πολίτες όλο τον κόσμο και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να συζητήσουμε αναλυτικά για αυτό το πρόβλημα υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η 3η Μαΐου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα άσθματος το 1998 από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθημα με τη συμμετοχή, με τη συνδρομή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και αυτό με σκοπό να ενημερωθεί το κοινό για την τόσο συχνά και διαδεδομένη νόσο που ονομάζεται βροχικό άσθημα όσον αφορά τον τρόπο που εμφανίζεται, με ποια συμπτώματα εμφανίζεται, τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να πάρει κάποιος που πάσχει από βροχικό άσθημα, όπως επίσης και την θεραπευτική αντιμετώπιση. Έχετε δίκιο, η ενημέρωση είναι το παν, η ενημέρωση του κόσμου. Πάμε να δούμε, γιατί όλα αυτά θα τα βάλουμε εδώ στο τραπέζι της εκπομπής, νομίζω θα την παρέχουμε στους τηλεθεατές απόψε αυτή την αναλυτική ενημέρωση, να ξεκινήσουμε με τη συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος αυτού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γιατί μια ματιά που έριχνα εγώ τα νούμερα, γιατρέ, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που ονομάζεται βροχικό άσθημα επηρεάζει περίπου 300 εκατομμύρια ασθενείς ανά τον κόσμο. Αυτό το ποσό το 2025 πρόκειται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια. Πεθαίνουν περίπου 250.000 άτομα από βροχικό άσθημα κάθε χρόνο. Επίσης, το βροχικό άσθημα είναι τέτοια πάθηση που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία και σε μικρούς και σε μεγάλους και θεωρείται μία από τις πιο συχνές παθήσεις στην παιδική ηλικία. Όσον αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό άσματος του συνήλικες αγγίζει περίπου το 5%, ενώ στα παιδιά το ποσοστό είναι γύρω στο 11%. Η συχνότητα είναι μεγαλύτερη σε άτομα ηλικίας κάτω των 20 και σε ηλικίες άνω των 60. Περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάσχουν 700.000 με 800.000 άτομα από βροχικό άσθημα. Και όπως είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής, 300 εκατομμύρια πολίτες ανά τον κόσμο προσβάλλει το πρόβλημα. Περίπου τόσο. Να πούμε επίσης ότι για την Ελλάδα το ποσοστό βροχικού άσματος, σοβαρού βροχικού άσματος, είναι γύρω στο 5 με 8%, δηλαδή γύρω στις 15.000 άτομα πάσχουν από σοβαρό βροχικό άσθημα. Τώρα, όσον αφορά την κατανομή του άσματος σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, εδώ όπως παρατηρούμε στην διαφάνεια, το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στην Αθήνα, στην Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ σε μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στην Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα. Επίσης, πιο μικρό ποσοστό εμφανίζεται σε περιοχές όπως είναι Φλόρινα, Καστοριά, Γρεβενά. Τώρα, πού οφείλεται αυτή η διαφορά? Και θα έλεγε κανείς ότι στην Καστοριά ή στην Κοζάνη, εκεί τα πράγματα εξαιτίας και της ΔΕΗ και των εργοστασίων θα ήταν λίγο πιο επιβαρυντικά. Ναι. Συμφωνώ, ναι. Ακριβώς έτσι. Αυτό έχει σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει σχέση επίσης με τον τρόπο διαβίωσης, με τις συνθήκες που υπάρχουν σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους και πολλές φορές και με την διατροφή ακόμη. Γι' αυτό και παρατηρούνται αυτές οι διαφορές. Όσο για την Αθήνα, σίγουρα σε μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο η ατμοσφαιρική ρύπανση. Μάλιστα. Πάμε τώρα, ολοκληρώσαμε νομίζω με τα στοιχεία γιατρά, έτσι. Πάμε να δούμε ποιες είναι εκείνες οι παθήσεις που μοιάζουν με το βροχικό άσθημα, με αποτέλεσμα να προκαλούν και σύγχυση. Και σε πολλούς γονείς όταν βλέπουν κάποια συμπτώματα από τα παιδιά, και διερωτώνται αν πραγματικά είναι ένα άσθημα ή είναι κάτι άλλο. Ναι, υπάρχουν κάποιες παθήσεις που μοιάζουν με το βροχικό άσθημα και τέτοιες παθήσεις είναι η δυσλειτουργία φωνητικών χορδών, στην οποία έχουμε μία ξαφνική απότομη κρίση δύσπνιας,
Αλλά παρόλα αυτά όμως οι αντιστάσεις των αερογωγών είναι φυσιολογικές και συνήθως η διάγνωση μπαίνει με την λαρυγκοσκόπηση, όπου παρατηρείται μία εισπνευστική προσαγωγή των φωνητικών χορδών. Επίσης, στη διαφορετική διάγνωση του βροχικού άσματος συγκαταλέγεται και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Στην πάθηση αυτή έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Εμφανίζεται σε ηλικίες άνω των 40, άνω των 50. Συνήθως είναι άτομα καπνιστές. Δεν υπάρχει αναστρεψιμότητα, όπως στο βροχικό άσθημα, και δεν υπάρχει επίσης ιστορικό ατοπίας, αλλεργίας. Άλλες παθήσεις που μοιάζουν με βροχικό άσθημα είναι λοιμώξεις αναπνευστικού, συνήθως υιογενείς λοιμώξεις, και εδώ επίσης μπορεί να έχουμε συμπτώματα όπως το βροχικό άσθημα, δηλαδή βήχας, δύσπνια, συρρυγμός, αλλά στην περίπτωση των λοιμώξεων δεν έχουμε όμως έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας όπως συμβαίνει στο βροχικό άσθημα. Άλλες παθήσεις είναι οι βρονχιεκτασίες, στις οποίες υπάρχει ένας παρατεταμένος παραγωγικός βήχας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εδώ υπάρχουν συμπτώματα όπως το βροχικό άσθημα, βήχας, συρρυγμός και δύσπνια, αλλά στις βρονχιεκτασίες είναι μόνιμες λοιμώξεις αναπνευστικού. Στο ιστορικό υπάρχουν πάντα συχνές λοιμώξεις αναπνευστικού. Και όπως θα δούμε εδώ στη διαφάνεια, βλέπουμε ότι ο δεξιός πνεύμονας είναι φυσιολογικός. Στον αριστερό πνεύμονα παρατηρούμε πως υπάρχει διάταση των βρόγχων. Εδώ συσσωρεύονται μόνιμα φλέματα, μόνιμες συγκρίσεις. Υπάρχει μία μόνιμη φλεγμονή, η οποία φλεγμονή καταστρέφει το τείχομα των βρόγχων με αποτέλεσμα πολλές φορές, πέρα από τα άλλα συμπτώματα, βήχας, δύσπνια, συρρυγμός, να έχουμε και αιμοπτήσεις. Αυτό το τμήμα του πνεύμονα δεν συμμετέχει στην αναπνοή, γι' αυτό και επηρεάζεται και η αναπνευστική λειτουργία αυτών των ατόμων. Επίσης, στη διαφορετική διάγνωση, να αναφέρουμε και άλλες παθήσεις, όπως είναι η κυστική ίνωση. Ο όγκος του πνεύμονα, μπορεί ένας συγκεκριμένος όγκος να προβάλλει. Καρκινικός όγκος, εννοείται. Ναι, μιλάμε για καρκίνο του πνεύμονα. Καρκίνο του πνεύμονα. Αυτή η μάζα μπορεί να προβάλλει ενδοαυλικά, έτσι ώστε να δημιουργεί απόφραξη και να ακούγεται συρρυγμός και να δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει κρίση βροχικού άσθματος. Επίσης, η αλλεργική βρόγχο-πνευμονική ασπυργήλωση, μία σχετικά σπάνια αγκίτιδα, Τζέρκ Στράους, και γενικώς διάφορες παθήσεις που μπορεί να μας μπερδέψουν. Να μας προκαλέσουν. Να ρωτήσω αν η θερμοκρασία, ο πυρετός υπάρχει στο βροχικό άσθημα. Πυρετός σαν σύμπτωμα από μόνο όχι. Το όχι, δεν υπάρχει, αλλά πολλές φορές όμως μια κρίση βροχικού άσθηματος, μια κρίση δύσπνιας, συνήθως εμφανίζεται μετά από κάποια λίμωξη αναπνευστικού. Σε αυτή την περίπτωση, ο πυρετός είναι εξαιτίας της μπορεί λίμωξης. Να είναι. Μπορεί να είναι και εξαιτίας της λίμωξης. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τους στόχους της θεραπείας του άσθηματος. Ποιοι είναι οι στόχοι καταρχήν? Οι στόχοι της θεραπείας του άσθηματος στην προκειμένη περίπτωση είναι πρώτα απ' όλα να ελέγχονται τα συμπτώματα. Και όταν λέμε να ελέγχονται τα συμπτώματα, το συγκεκριμένο άτομο να μην παρουσιάζει συχνά βήχα, συρρυγμό, δύσπνια και αίσθημα βάρους στο στήθος, που αυτά είναι τα τέσσερα βασικά συμπτώματα του βροχικού άσθηματος. Να είναι λιγότερες οι κρίσεις δηλαδή. Ακριβώς, να μην εμφανίζει συχνά τέτοια συμπτώματα. Το συχνά, πώς το μετράτε, κύριε Πέτρα? Το συχνά είναι σχετικό, εξαρτάται από τη βαρύτητα της κρίσης του άσθηματος. Να έχει το άτομο αυτό φυσιολογικές δραστηριότητες, να μην χρειάζεται ανακουφιστική θεραπεία, να υπάρχει φυσιολογική, σχεδόν φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Αυτό το βλέπουμε με τον έλεγχο του αναπνευστικού και με τις εξετάσεις που αναφέραμε πριν λίγο. Να μην υπάρχουν παροξυσμοί, κρίσεις δύσπνιας. Να μην υπάρχουν συχνές εισαγωγές σε νοσοκομείο, νοσηλεία σε νοσοκομείο. Να μην υπάρχουν παρενέργειες από την φαρμακευτική αγωγή, την οποία χορηγούμε. Και φυσικά
όλα αυτά με μια σωστή συνεργασία μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Είναι σαφές ότι προσπαθείτε να δώσετε μια φυσιολογική ζωή στον πάσχοντα από ακριβώς, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Άσθημα, να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες κρίσεις και να ζει μια φυσιολογική ζωή. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα μας πείτε πώς το επιτυχάνετε αυτό. Έτσι. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί σας. Όποια και αν είναι η απαίτηση των ματιών σας, έχουμε τη λύση. Επισκεφτείτε τους ειδικούς. Τώρα, σκελετός και οργανική φακή με όλες τις επιστρώσεις, μόνο με 30 ευρώ. Μάτι-μάτι. Μπουχουρίδης Healthcare. Κοντά σας από το 1997. Συμπυκνωτές οξυγόνου, νεφελοποιητές, συσκευές απνιών CPAP, BPAP και αναπνευστήρες. Οξύμετρα δακτύλου και αναρροφήσεις. Μπουχουρίδης Healthcare. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας είμαστε συμβεβλημένοι και με τον ΕΟΠΗ. Πατρόκλου 9, δεύτερος όροφος και Αγίας Τριάδος 27-29, όπισθεν εμπορικού κέντρου ΓΕΑ, Φιλιππούπολη Λάρισας. Σκούντοτεξ. Ξεκούραστα πόδια για όλη τη μέρα. Προστασία από φλεβίτιδα και κυρσούς. Ολοκληρωμένη σειρά από κάλτσες και καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης για όλες τις ηλικίες. Σκούντοτεξ. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο ταξίδι, παντού. Σκούντοτεξ. Καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Πρόληψη από φλεβίτιδα και κυρσούς. Καλαισθησία των ποδιών. Πλήρης γκάμα. Ξεκούραστα πόδια. Ποιότητα ζωής. Θα τις βρείτε στην πόλη σας, σε ορθοπαιδικά καταστήματα και φαρμακεία. Μάλιστα. Πάμε λίγο να μας πείτε τον ορισμό του βροχικού άσθηματος. Τι είναι δηλαδή το βροχικό άσθημα? Βροχικό άσθημα είναι η χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών, η οποία φλεγμονή δημιουργεί βροχική υπεραντιδραστικότητα και με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται κάποια επεισόδια βήχα, δύσπνιας, συρρυγμού και με τον τρόπο αυτό έχουμε περιορισμό της ροής, απόφραξη της ροής του αέρα. Η απόφραξη της ροής του αέρα τώρα έχει σχέση με βροχόσπασμο, ίδρυμα του βλενογόνου, παραγωγή, αύξηση της βλένης. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά όλα αυτά, γιατί κάποια από τα συμπτώματα παρουσιάζονται και δεν είναι και οπωσδήποτε βροχικό άσθημα, έτσι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Παίζει κάποιο ρόλο η κληρονομικότητα σε αυτό, κύριε Τρενταφύλου? Φυσικά και παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Όταν υπάρχει ιστορικό οικογενειακό αλλεργίας, τότε τα ποσοστά επίπτωσης αυξάνονται σε μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα, όταν δεν πάσει κανείς από τους γονείς από βροχικό άσθημα, το ποσοστό εμφάνισης στα παιδιά είναι περίπου στο 8%. Όταν ένας από τους γονείς πάσχει από βροχικό άσθημα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 15%, ενώ όταν πάσχουν και οι δύο γονείς, το ποσοστό αυξάνεται στο 28% περίπου. Μάλιστα, οι κεραίες πρέπει να είναι στο φούλο όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Θέλω πριν περάσουμε να δούμε και τους παράγοντες που πυροδοτούν ή επιδεινώνουν το άσθημα και όλα αυτά που ενδιαφέρουν όλους όσους μας παρακολουθούν, να δούμε τι ξέρουν οι πολίτες, γιατί μιλήσατε νωρίτερα για ενημέρωση, κύριε Τριανταφύλου, και χρειάζεται αυτή η ενημέρωση. Κάναμε ένα γκάλωπ, η συνάδελφος Δήμητρα Μιχαλοπούλου έκανε ένα γκάλωπ έξω στον κόσμο και κάνοντας μια απλή ερώτηση. Πού πάμε όταν έχουμε βροχικό άσθημα? Να δούμε τι απάντησαν οι πολίτες για το βροχικό άσθημα. Να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Όταν πάσχουμε από βροχικό άσθημα, σε ποιον γιατρό απευθυνόμαστε? Παθολόγο. Από τον παθολόγο θα ξεκινήσουμε και θα πάμε στον πνευμονολόγο μετά. Το άσμα, εσύ, ποιοι είναι, παθολόγους είναι. Παθολόγους, δεν είναι. Παθολόγους είναι. Πνευμονολόγο. Πνευμονολόγο. Εγώ θα πω σε πνευμονολόγο. Επίσης, θέλω να πω ότι πρόληψη είναι το καλύτερο. Κανένας με το παραμικρό να μην αποφεύγει να πάει στο γιατρό, σώει ζωές. Πνευμονολόγο. Πνευμονολόγο. Σε παθολόγο, κύριε μου, σε παθολόγο. Σε παθολόγο. Εγώ που να έχεις φίλο, γιατρό, πας. Έτσι ξέρω. Και σε στέλνει αυτός μετά. Σε πνευμονολόγο.
Εσείς εκεί πάτε, όταν έχετε κάποιο πρόβλημα με την αναπνοή σας? Εγώ δεν, προς το παρόν δεν είχα, αλλά επειδή είμαι αυτό το τομέα υγείας, ήμουν νοσηλεύτρια, θεωρώ ότι πρέπει σε πνευμονολόγο πρέπει να πάμε. Δεν με έτυχε κάτι τέτοιο και δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Στον πνευμονολόγο. Γιατί ναι. Οι βρόχοι και οι πνεύμονες είναι στους πνευμονολόγους. Μόνο εκεί θα σωθούμε και πρέπει να πάμε και γρήγορα, γιατί άμα προχωρήσει πάμε για πνευμονία. Πρώτα στον παθολόγο και έπειτα από εκεί ο παθολόγος θα μας πει άμα χρειάζεται να πάμε σε κάποιον άλλο γιατρό. Παθολόγο. Στο παθολόγο. Παθολογική. Σε πνευμονολόγο. Εκεί. Παθολόγο είπα. Σε παθολόγο πήγαινα. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Συγγνώμη, δεν ξέρουμε. Ειδικά στον παθολόγο καταρχήν. Και μετά μπορεί να πας παράδειγμα στον πνευμονολόγο. Στον παθολόγο. Και μετά πνευμονολόγο και τα ρέστα. Εσείς τι λέτε? Στον πνευμονολόγο πρέπει να πας. Φαίνεται να υπάρχει μία σύγχυση στους πολίτες, όπως καταλάβατε, γιατρέ, για το πού πρέπει να πάνε. Άλλοι μιλούν για παθολόγο, εντάξει, άλλοι πνευμονολόγο. Πώς το σχολιάζετε, αλήθεια, αυτό? Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν έχουν την ανάλογη, την κατάλληλη ενημέρωση, γι' αυτό και απευθύνονται πρώτα σε παθολόγο και σε δεύτερη μετά χρονική περίοδο έρχονται σε πνευμονολόγο, στον ειδικό. Μάλιστα. Πας εξ αρχής, να το πούμε αυτό, πας κατευθείαν στον πνευμονολόγο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τους παράγοντες που πυροδοτούν ή επιδεινώνουν το άσθημα. Οι παράγοντες που πυροδοτούν το βροχικό άσθημα είναι πάρα, πάρα πολλοί. Πρώτα απ' όλα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και μάλιστα οι υιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, οι οποίες εμφανίζονται πάρα πολύ συχνά και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Η επίπτωση των αλλεργιογόνων και συγκεκριμένα της οικιακής σκόνης, γύρις, ανθοφορείς δέντρων, μύκητες, παράγοντες που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ιδιαίτερα τώρα τελευταία με την εθαλομύχλη, έτσι που εμφανίζεται πολύ συχνά στις μέρες μας. Επίσης, ρόλο παίζει το κάπνισμα, κάποιοι ψυχολογικοί παράγοντες, κάποια φάρμακα, όπως είναι για παράδειγμα η ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, β' αποκλειστές. Επίσης, ρόλο παίζει η παχυσαρκία, η ατοπία ή αλλιώς αλλεργία και το φύλλο επίσης. Δηλαδή, έχει σχέση. Αρκετοί παράγοντες πάντως. Αρκετοί παράγοντες. Πυροδοτούν, αλλά και επιδεινώνουν την όλη κατάσταση. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα, είναι πολύ, πάρα πολύ πραγματικά. Ναι. Να δούμε και τα είδη του βροχικού άσθηματος που υπάρχουν, γιατρέ. Γιατί υπάρχουν πολλά, φαντάζομαι, έτσι. Το βροχικό άσθημα με κριτήριο την ατοπία, την αλλεργία, διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Υπάρχει το εξωγενές ή αλλεργικό βροχικό άσθημα και το ενδογενές βροχικό άσθημα. Στο αλλεργικό βροχικό άσθημα, χαρακτηριστικό είναι ότι εμφανίζεται συνήθως, ξεκινάει από την παιδική ηλικία, υπάρχει κληρονομικότητα, υπάρχουν αλλεργικές εκδηλώσεις όπως είναι έξιμα, αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιφυκίτιδα. Τα επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης IG στον ορό είναι αυξημένα, όπως επίσης και τα ιωσινόφυλλα του αίματος είναι αυξημένα. Και ποια είναι τα συμπτώματα εδώ, στα παιδιά παραδείγματος χάρη, ο βήχας και όλα αυτά? Συνήθως ξεκινάει με έναν επίμονο ανεξήγητο βήχα. Όταν ο βήχας αυτός όμως έπεται κάποιας λίμωξης, τότε δικαιολογούμε και λέμε ότι είναι μια απλή ίωση. Όταν όμως εμφανίζεται ένας βήχας ανεξήγητος, ειδικά τους μήνες άνοιξης και φθινόπωρο, τότε πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί ένας τέτοιος επίμονος βήχας να είναι αλλεργικός. Να είναι αλλεργικής φύσεως. Να είναι αλλεργικής φύσεως. Ναι. Από ποια ηλικία μιλάμε και για πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή νήπια και κάτω, ή από ποια ηλικία ακριβώς? Συνήθως μιλάμε για την ηλικία άνω των 6. Άνω των 6, από εκεί αρχίζουν τα αλλεργικά προβλήματα, έτσι? Από εκεί, ναι. Φυσικά, εδώ τώρα πρέπει να αναφέρουμε το εξής, ότι ένα ποσοστό, περίπου 1/3 από τα άτομα, από τα παιδιά που εμφανίζουν βροχικό άσθημα, μετά την ηλικία των 12-14, παύουν να έχουν συμπτώματα.
ένα άλλο 1/3 περίπου συνεχίζει να έχει συμπτώματα μέχρι γύρετος και υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό γύρω στο 30-35% που πάβει να έχει συμπτώματα μετά την ηλικία των 14, αλλά ξαναεμφανίζει συμπτώματα σε μεγαλύτερη ηλικία. Επίσης, να αναφέρουμε ότι υπάρχει και μια ξεχωριστή κατηγορία άσθματος, το άσθμα των ενηλίκων, που εμφανίζει συμπτώματα σε μεγάλη ηλικία και φυσικά ένα τέτοιο, με τέτοια περίπτωση είναι πιο δύσκολη όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Άλλες μορφές? Υπάρχει το ενδογενές βροχικό άσθμα, στο οποίο δεν υπάρχει ιστορικό ατοπίας, αλλεργίας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιγόνο που προκαλεί αυτό το είδος άσθματος. Η ανοσοσφαιρίνια IG, όπως αναφέραμε πριν, είναι φυσιολογική. Τα ιωσινόφυλλα του αίματος είναι φυσιολογικά. Εδώ μιλάμε για μια απλή ασθματική προδιάθεση. Στην περίπτωση αυτή που υπάρχει ενδογενές βροχικό άσθμα, η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι πιο δύσκολη. Επίσης, να πούμε ότι από τις δύο περιπτώσεις άσθματος, αλλεργικό και ενδογενές, το αλλεργικό βροχικό άσθμα εμφανίζεται με πολύ πιο μεγάλη συχνότητα, περίπου γύρω στο 60-70% των περιπτώσεων. Μάλιστα. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή να δούμε το χορηγό της εκπομπής. Θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να δούμε κυρίες και κύριοι το χορηγό και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας. Όποια και αν είναι η απαίτηση των ματιών σας, έχουμε τη λύση. Επισκεφτείτε τους ειδικούς. Τώρα, σκελετός και οργανική φακή με όλες τις επιστρώσεις, μόνο με 30 ευρώ. Μάτι μάτι. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας με τον πνευμονολόγο Γιάννη Τριανταφύλου. Συζητάμε απόψε στην εκπομπή για το βροχικό άσθμα. Γιατρέ, πριν τη διακοπή, μας αναφέρατε τα είδη βροχικού άσθηματος που υπάρχουν, το αλλεργικό, το ενδογενές. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν και άλλες κάποιες πιο ειδικές μορφές άσθηματος. Ναι, υπάρχει το άσθημα μετά από άσκηση, το επαγγελματικό άσθημα και το άσθημα από ασπιρίνη και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Δηλαδή, όταν λέτε μετά από άσκηση, μετά από το γυμναστήριο, έρχεται αυτό? Είναι γεγονός ότι σε κάποια άτομα εμφανίζεται κρίση δύσμευσης μετά από άσκηση, άτομα που πάσχουν από βροχικό άσθημα. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει η θεωρία της επαναθέρμανσης των αεραγωγών και η θεωρία της απώλειας ύδατος ή πυροσμωτικότητα. Ποιος το παθαίνει? Εμφανίζεται σε ένα ποσοστό σχετικά μεγάλο, 70-80% ασθματικών, οι οποίοι δεν ρυθμίζονται όσον αφορά τη θεραπεία. Είναι μη ελεγχόμενο το άσθημα. Σε παιδιά, σε ποσοστό έως και 40% όταν υπάρχουν συμπτώματα, έντονα συμπτώματα αλλεργίας. Σε αθλητές που ασχολούνται με αθλήματα υψηλής αντοχής, υψηλών επιδόσεων. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται 5-10 λεπτά μετά την κόπωση και υποχωρούν μετά από 30-40 λεπτά. Περιβάλλουν με ξηρό και κρύο αέρα, ευνοεί την εμφάνιση αυτής της κατηγορίας άσθημα μετά από άσκηση. Να δούμε στο σημείο αυτό τη διαδικασία ελέγχου του βροχικού άσθηματος ύστερα από άσκηση, τη λεγόμενη εργοσπυρομέτρηση. Βλέπουμε το μηχάνημα εργοσπυρομέτρησης. Ποιες μετρήσεις καταγράφουμε εδώ? Το μηχάνημα της εργοσπυρομέτρησης είναι ένα μηχάνημα μέσω του οποίου παίρνουμε πληροφορίες για το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό σύστημα, το κυκλοφορικό και το μυοσυγχαλητικό σύστημα. Σημαντικό. Μετρήσεις που γίνονται στην εξέταση αυτή. Πρώτα απ' όλα ελέγχουμε το βροχικό άσθημα μετά από άσκηση, αλλά πέρα από αυτό γίνεται καταγραφή κάποιων παραμέτρων όπως αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, αναπνευστική συχνότητα, πυλή κονταλλαγής αερίων, πρόσληψη οξυγόνου από τον οργανισμό, παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα και γενικώς αρκετές εξετάσεις που έχουν σχέση με τον αναπνευστικό κυρίως. Ο κύριος Κώστας Νικολαίδης έχει προετοιμαστεί για την εξέταση εργοσπυρομέτρησης. Έχουν τοποθετηθεί, κυρία Τριανταφύλου, τα ηλεκτρόδια. Έχετε τοποθετήσει στη συνέχεια τη μάσκα και ξεκινάει η εξέταση. Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνεται η εξέταση της εργοσπυρομέτρησης?
Η εξέταση γίνεται σε περίπτωση που έχουμε δύσπνια μετά από κόπωση, δύσπνια γνώστου αιτιολογίας, σε περίπτωση που έχουμε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, σε στιφανέα νόσο, σε καρδιακή ανεπάρκεια, σε άσθημα μετά από άσκηση, περισσότερο αυτό μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση, και γενικώς σε περιπτώσεις που έχουμε να ελέγξουμε την αναπνευστική λειτουργία. Πόση ώρα διαρκεί αυτή η εξέταση? Η εξέταση διαρκεί περίπου 12 λεπτά, ξεκινώντας την εξέταση χωρίς αντίσταση στο μηχάνημα για 2 λεπτά και μετά από αυτό ξεκινά σταδιακά αυξανόμενη αντίσταση μέχρι το 10ο λεπτό και ακολουθούν 2 λεπτά ηρεμίας, χαλάρωσης. Με την εξέταση αυτή, όπως είπαμε και προηγουμένως, ελέγχονται κάποιες παράμετροι αναπνευστικής λειτουργίας όπως και καρδιακής λειτουργίας. Γίνεται καρδιοαναπνευστική κόπωση. Σε ό,τι αφορά τα αντιφλεγμονώδη που είπατε νωρίτερα, πώς εκδηλώνεται εκεί το άσθημα? Όσον αφορά τα αντιφλεγμονώδη και την ασπιρίνη, συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών και εμφανίζεται με μία οξία κρίση δύσπνιας, έναν ασθηματικό παροξυσμό, και από αντιφλεγμονώδη αυτές οι ουσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για να εμφανιστεί βροχικό άσθημα, συνήθως είναι η δικλοφενάκη, ναπροξένη, πυροξικάμι και κάποιες άλλες ουσίες. Και σε ποιον εμφανίζεται το επαγγελματικό άσθημα? Επαγγελματικό άσθημα είναι αυτό που εμφανίζεται στους χώρους δουλειάς, όπου υπάρχουν κάποιοι ερεθιστικοί και αλλεργιογόνοι παράγοντες, οι οποίοι πυροδοτούν μία κρίση δύσπνιας. Συνήθως, ένα άτομο, όταν πάσχει από βροχικό άσθημα και βρεθεί σε ένα τέτοιο επαγγελματικό χώρο, τότε τα συμπτώματα επιδεινώνονται. Υπάρχει τι γίνεται όμως σε αυτές τις περιπτώσεις? Συστήνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν από άσθημα και είναι επικίνδυνη η δουλειά τους να τη σταματήσουν ή να πάρουν κάποια μέτρα προφύλαξης? Πρώτα απ' όλα υπάρχουν μέτρα προφύλαξης. Κάποιες μάσκες, ειδικές στολές που χρησιμοποιούνται, αλλά σε περίπτωση όμως που τα συμπτώματα επιμένουν και το βροχικό άσθημα θεωρείται σοβαρό και υπάρχουν συχνές κρίσεις δύσπνιας, τότε αναγκάζονται κάποιοι από αυτούς να αλλάξουν επάγγελμα. Να πούμε εδώ το εξής, ότι όταν απομακρυνθεί ένα άτομο από ένα τέτοιο περιβάλλον για κάποιες μέρες ή για παράδειγμα πάρει άδεια ή το Σαββατοκύριο ακόμη, σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν. Όχι εντελώς, αλλά σε έναν βαθμό υποχωρούν. Σε περίπτωση που αλλάξει επαγγελματικό περιβάλλον, δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα θα εξαφανιστούν αμέσως. Συνήθως πρέπει να περάσουν 2 χρόνια για να υποχωρήσουν τα συμπτώματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 50% από τα άτομα αυτά συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα. Τώρα, ποιους αφορά το επαγγελματικό βροχικό άσθημα? Συνήθως εμφανίζεται σε αρτοποιούς, σε εργάτες που δουλεύουν σε μήλους, σε επιπλοποιούς, γιατί εκεί στο περιβάλλον αυτό υπάρχει σκόνη. Η σκόνη, τα ροκανίδια, λούστρα που χρησιμοποιούν, κάποιους διαλύτες που χρησιμοποιούν. Στους αρτοποιούς παίζει ρόλο η σκόνη των σιτηρών και το αλεύρι. Επίσης εμφανίζεται σε κάποια άτομα που δουλεύουν σε βιομηχανίες πλαστικών, όπως είναι πολυουρεθάνη, σε κάποια άτομα που δουλεύουν σε βιοτεχνίες με πτυτικές ουσίες και γενικώς είναι πολλά τα επαγγέλματα. Τα είναι οποία η καλύτερη πελάτη σας, φαντάζομαι. Είναι σημαντικός παράγων ο επαγγελματικός χώρος για να εμφανιστεί το επαγγελματικό βροχικό άσθημα. Η παθογένεια του άσθηματος? Όσο για την παθογένεια του άσθηματος, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι κοινός παρονομαστής σε κάθε μορφή άσθηματος είναι αυτό που λέγεται βροχική υπερανταδραστικότητα. Και σαν βάση αυτής της βροχικής υπερανταδραστικότητας είναι η φλεγμονή των βρόχων. Σε αυτή τη φλεγμονή παίρνουν μέρος κάποια κύτταρα, όπως είναι ιωσινόφυλλα, λεμφοκύτταρα, μαστοκύτταρα και εκλείονται κάποιοι μεσολαβητές. Σε κάθε περίπτωση, στην παθογένεια του άσθηματος, ξεκινώντας σαν αρχικό στάδιο
το αλλεργιογόνο το οποίο έρχεται σε επαφή με τον οργανισμό. Υπάρχουν τα δενδρυτικά κύτταρα τα οποία παραλαμβάνουν αυτά τα αλλεργιογόνα. Τα δενδρυτικά κύτταρα μαζί με τα αλλεργιογόνα μετακομίζουν στους επιχώρους λεμφαδένες. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα ταφλεμφοκύτταρα, επιδρούν στα ταφλεμφοκύτταρα, εκλείγονται κάποιες ουσίες όπως είναι η Ιντερλευκίνη 4 και η Ιντερλευκίνη 13 και με τον τρόπο αυτό αυτές οι ουσίες επιδρούν στα β' λεμφοκύτταρα. Τα β' λεμφοκύτταρα παράγουν άνους σφυρίνη IgE, η οποία άνους σφυρίνη IgE συνδέεται με κάποιους υποδοχείς υψηλής συγγένειας στην επιφάνεια των μαστοκυτάρων και με τον τρόπο αυτό, με την αποκύωση των μαστοκυτάρων, εκλείονται κάποιοι μεσολαβητές, οι οποίοι συντηρούν τη φλεγμονή. Σας άφησα να πείτε όλη αυτή την ιατρική ορολογία, την οποία αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί από εμάς δεν καταλαβαίνουμε πλήρως, αλλά έχει πραγματικά το ενδιαφέρον της. Πάμε να μας πείτε πώς γίνεται η διάγνωση, γιατρέ, του βροχικού άσθηματος. Η διάγνωση του βροχικού άσθηματος, για να γίνει, ακολουθείται κάποια διαγνωστική διαδικασία. Και λέγοντας διαγνωστική διαδικασία, έχουμε υπόψη το ιστορικό. Εδώ συνήθως πρέπει να πάρουμε ένα λεπτομερές και πλήρες ιστορικό όσον αφορά το κατά πόσο υπάρχει κληρονομικότητα, αν υπήρχαν κρίσεις δύσπνοιας στο παρελθόν, πόσο συχνά εμφανιζόταν αυτή η δύσπνοια, ποια ήταν η θεραπευτική αντιμετώπιση μέχρι τώρα και γενικώς ένα πλήρες και καλό ιστορικό. Πέρα από το ιστορικό, σημαντική είναι και η κλινική εξέταση. Mm-hmm. Στην κλινική εξέταση βασική είναι η ακρόαση. Εδώ περιμένουμε να ακούσουμε συρριγμό, παράταση εκπνοής, ξηρούς ρόγχους, μουσικούς ρόγχους και πολλές φορές υπερσαφή πνευμονικό ήχο. Η ακτινογραφία θώρακος, στην οποία περιμένουμε να δούμε υπερδιάταση των πνευμόνων. Αυτό όμως σε περίπτωση που έχουμε σοβαρή κρίση δύσπνοιας. Υπάρχει ο έλεγχος της αλλεργίας. Εδώ χρησιμοποιούμε τις δέρμοαντιδράσεις και την ολική IgE και ειδικές IgE. Υπάρχει ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας. Υπάρχουν δοκιμασίες πρόκλησης με κάποια αντιγόνα. Και υπάρχει και ο έλεγχος της φλεγμονίας των βρόχων. Φαντάζομαι θα υπάρχει μια χωριστή διαδικασία για να αποδειχθεί τι είδους βροχικό άσθημα είναι. Δηλαδή πιο ειδικές εξετάσεις για το αν είναι ενδογενές, αν είναι αλλεργικό και έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις για να μην σας διακόψω, κύριε Τρενταφύλου. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ στην συζήτησή μας. Όποια και αν είναι η απαίτηση των ματιών σας, έχουμε τη λύση. Επισκεφτείτε τους ειδικούς. Τώρα, σκελετός και οργανική φακή με όλες τις επιστρώσεις, μόνο με 30 ευρώ. Μάτι-μάτι. Μπουχουρίδης Healthcare. Κοντά σας από το 1997. Συμπυκνωτές οξυγόνου, νεφελοποιητές, συσκευές απνιών CPAP, BPAP και αναπνευστήρες. Οξύμετρα δακτύλου και αναρροφήσεις. Μπουχουρίδης Healthcare. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας είμαστε συμβεβλημένοι και με τον ΕΟΠΗ. Πατρόκλου 9, δεύτερος όροφος και Αγίας Τριάδος 27-29, όπισθεν εμπορικού κέντρου ΓΕΑ, Φιλιππούπολη Λάρισας. Σκούντοτεξ. Ξεκούραστα πόδια για όλη τη μέρα. Προστασία από φλεβίτιδα και κυρσούς. Ολοκληρωμένη σειρά από κάλτσες και καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης για όλες τις ηλικίες. Σκούντοτεξ. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο ταξίδι, παντού. Σκούντοτεξ. Καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Πρόληψη από φλεβίτιδα και κυρσούς. Καλαισθησία των ποδιών. Πλήρης γκάμα. Ξεκούραστα πόδια. Ποιότητα ζωής. Θα τις βρείτε στην πόλη σας, σε ορθοπαιδικά καταστήματα και φαρμακεία. Εδώ
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Το βροχικό άσθημα μονοπολεί το ενδιαφέρον της απόψινής εκπομπής και φιλοξενούμενο στο στούντιο απόψε ο πνευμονολόγος Γιάννης Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, πριν από τις διαφημίσεις, σας είχα ρωτήσει πώς γίνεται η διάγνωση του βροχικού άσθηματος. Μας είπατε 5 πράγματα, αλλά θέλω λίγο να διευκρινίσουμε πώς μπορεί να καταλάβει ο γιατρός αν πρόκειται για ένα αλλεργικό άσθημα ή αν πρόκειται για ένα ενδογενές. Στην περίπτωση που θέλουμε να θέσουμε διάγνωση κατά πόσο υπάρχει αλλεργικό βροχικό άσθημα, γίνεται έλεγχος αλλεργίας με δύο τρόπους, δερμοαντιδράσεις και μέτρηση των ειδικών IgE αντισωμάτων. Στις δερμοαντιδράσεις έχουμε δερματική δοκιμασία νυγμού στην εσωτερική επιφάνεια του αντιβραχίου και στην μέτρηση των ειδικών IgE αντισωμάτων ελέγχουμε τα επίπεδα των IgE αντισωμάτων έναντι ειδικών αντιγόνων. Είναι δυνατόν να μετρηθούν με την τεχνική της ράδιο άλλεργο προσώφησης, RAST. Τώρα, πώς ακριβώς γίνονται τα δερματικά τεστ. Στην εσωτερική επιφάνεια, όπως βλέπουμε στη διαφάνεια, στην εσωτερική επιφάνεια του αντιβραχίου, γίνεται ενστάλλαξη μιας σταγόνας από ένα συγκεκριμένο διάλειμμα συγκεκριμένου αντιγόνου. Εκεί γίνεται απόξηση με μια σκαρφιστήρα λανσέτα, ένα σνιγμός του δέρματος, και σε περίπτωση που εμφανιστεί πέρα από το ερύθημα που συνήθως εμφανίζεται και πομφός διαμέτρου άνω των 3 χιλιοστών μετά από 10-15 λεπτά, σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι ναι, υπάρχει αλλεργία στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. Αυτό είναι ο τρόπος. Και αντιλαμβάνεστε από πού προέρχεται και αυτή η αλλεργία ή ότι είναι απλά ένα αλλεργικό επεισόδιο, ένα αλλεργικό άτομο. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει αλλεργία στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο, όπως είναι για παράδειγμα κάποιες γύρες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, τα άκρη της σκόνης και διάφορα άλλα. Έτσι δηλαδή γίνεται ο έλεγχος της αλλεργίας. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ένα γκάλωπ σχετικά με το βροχικό άσθημα και κατά πόσο επηρεάζει η ατμοσφαιρική ρήπανση σε αυτό. Πάμε να δούμε το γκάλωπ της Δήμητρας Μιχαλοπούλου. Ναι, το πιστεύω με όλη μου την ψυχή. 100% είναι έτσι. Ναι, το πιστεύω αυτό. Όντως υπάρχει αυτή η ρήπανση. Πιστεύω ναι. Εντάξει, δεν είμαι και ο ειδικός, αλλά πιστεύω ότι η κάθε ρήπανση θα έχει και τα αποτελέσματά της. Σίγουρα. Έχουν αυξηθεί όλα τα κρούσματα και μιλάω από πείρα γιατί το παιδάκι μας έχει άσθημα. Οπότε το πιστεύω ότι ναι, η ρήπανση όντως συνεισφέρει και επιβαρύνει τέλος πάντων όλο αυτό. Βεβαίως και συντελεί η ατμοσφαιρική ρήπανση, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά που μας έρχονται από τις ξένες χώρες, η κόκκινη σκόνη είναι ένα κομμάτι που ήδη φτάσει στη χώρα μας. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε κρούσματα με βροχικό άσθημα. Τώρα ακούς κάποιους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, να έχουν βροχικό άσθημα στα καλά καθούμενα. Η ατμόσφαιρά μας έχει καταστραφεί. Υπάρχει δυσκολία, λογικό είναι, και το κλίμα της Λάρισας είναι ιδιαίτερο. Έχω την εντύπωση ότι έχει κάποια επίπτωση, ιδίως στους αρρώστους που έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό τους. Νομίζω πως ναι. Τώρα δεν ξέρω για αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω πως ναι, σίγουρα έχει επιπτώσεις. Σίγουρα η ατμοσφαιρική ρήπανση επηρεάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εννοείται, πιστεύω σε αυτό και ότι μόνο εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε κάπως αυτό το σκηνικό, ας το πω έτσι, γιατί εμείς οι ίδιοι το κάνουμε. Εγώ, ας πούμε, είμαι ποδηλάτης. Προσπαθώ λίγο να είμαι πιο οικολόγος. Τώρα, όταν βλέπω τον άλλον ότι κάθε τρεις και λίγο είναι στη βενζίνη και όλα αυτά τα αναπνέουμε, πρέπει να γίνει μια αντίδραση μαζική, πιστεύω. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Εννοείται ότι δημιουργεί πάρα πολύ αυτό. Εσείς τι λέτε? Συμφωνώ κι εγώ. Okay. Έχει γίνει, τι να σας πω, πολύ χάλια η ατμόσφαιρα. Οπωσδήποτε συντελεί η ατμοσφαιρική ρήπανση στο θέμα της υγείας. Το έχω διαπιστώσει κι εγώ πολλές φορές. Εξασθενεί ο οργανισμός. Και άνθρωποι οι οποίοι παλιότερα δεν επηρεαζόταν από τη γύρη των ανθέων, των δέντρων κλπ. Τώρα να παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα σε μεγάλη ηλικία. Λίγο παράξενο. Και κάπου πρέπει να το αποδώσουμε. Νομίζω ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αυτή που δημιουργεί τα πάντα. Σίγουρα την επιδεινώνει και από προσωπική εμπειρία που γνωρίζω και από φίλους και συγγενείς.
Καθώς άλλαξαν τόπο διαμονής από τη Λάρισα, κάποια χωριά έξω από τη Λάρισα, είδα να βελτιώνει η κατάσταση της υγείας τους και σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά, και κάποια φάρμακα τα οποία έπαιρναν για το άσθημα τα έχουν σταματήσει ή τα παίρνουν πάρα πολύ σπάνια. Όπως βλέπετε, οι γιατρές συμφωνούν όλοι στο γκάλο ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και δημιουργεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Ποιες είναι οι μετρήσεις που γίνονται στον έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας? Στον έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας συνήθως γίνεται η σπυρομέτρηση, η πιο παλιά και η πιο γνωστή εξέταση, μέσω της οποίας μπορούμε να διαπιστώσουμε τις εκπνευστικές ροές. Μετρούμε την δυναμική ζωντική χωρητικότητα, τον βία εκπνιόμενο όγκο αέρα που εκπνέεται στο πρώτο δευτερόλεπτο και την μέγιστη εκπνευστική ροή. Είναι μια εξέταση αρκετά γνωστή, χρειάζεται όμως κάποια συνεργασία με τον εξεταζόμενο. Υπάρχει η εξέταση της πληθυσμογραφίας, μέσω της οποίας διαπιστώνουμε σημεία πνευμονικής υπερδιάτασης. Θεωρώ πως είναι αρκετά σημαντική εξέταση, γιατί με την εξέταση αυτή διαπιστώνουμε την total lung capacity, ολική πνευμονική χωρητικότητα, residual volume, υπολοιπόμενο όγκο αέρα, και την FRC, λειτουργική υπολοιπόμενη χωρητικότητα. Είναι μετρήσεις οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο σε περίπτωση που υπάρχει απόφραξη, όταν υπάρχει κρίση δύσπνοιας. Μάλιστα. Πάμε να μας τα εξηγήσετε όλα αυτά στο βίντεο, γιατί η κάμερα της εκπομπής ήρθε στο ιατρείο. Να δουν και οι τηλεθεατές πώς γίνεται ακριβώς αυτή η διαδικασία της πυρομέτρησης και της πληθυσμογραφίας στο βίντεο που ακολουθεί. Βρισκόμαστε με την κάμερα της εκπομπής Θέμα Υγείας στο ιατρείο του γνωστού πνευμονολόγου, του κυρίου Γιάννη Τριανταφύλου. Ο κύριος Τριανταφύλου θα μας εξηγήσει πώς γίνεται η σπυρομέτρηση. Με τη σπυρομέτρηση ελέγχουμε τον όγκο αέρα που εισπνέει και εκπνέει ο εξεταζόμενος σε συνάρτηση με τον χρόνο. Και εδώ γίνονται διάφορες μετρήσεις, όπως FVC, FV1 και Peak Expiratory Flow, δηλαδή δυναμική ζωτική χωρητικότητα, ο βία εκπνεόμενος όγκος στο πρώτο δευτερόλεπτο και η μέγιστη εκπνευστική ροή του αέρα. Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται εξέταση σπυρομέτρησης, κύριε Τριανταφύλου? Γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε έναν επίμονο ανεξήγητο βήχα, έντονη δύσπνια από πλευράς του ασθενούς, σε άτομα ηλικίας άνω των 40 που είναι καπνιστές, σε περίπτωση που υπάρχει επαγγελματικό βροχικό άσθημα και γενικώς σε κάθε περίπτωση που υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα. Είναι συχνά τα φαινόμενα, κυρίως τώρα την εποχή όπου είναι πολύ βεβαρημένη η ατμόσφαιρα? Τώρα την άνοιξη, με το που ξεκινούν οι αλλεργίες, επειδή υπάρχει το αλλεργικό βροχικό άσθημα που επιδεινώνεται με την αλλεργία, υπάρχει λόγος να γίνεται σπυρομετρικός έλεγχος για να ελέγχουμε την αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς. Εκτός από τους ασθενείς, δηλαδή τους πολίτες που πραγματικά έχουν κάποιο σύμπτωμα και σας επισκέπτονται, γενικότερα θα έπρεπε ο καθένας μας να κάνει μια τέτοιου είδους εξέταση? Εσείς τι λέτε? Καθαρά για προληπτικούς λόγους. Προληπτικός έλεγχος γίνεται συνήθως σε καπνιστές ηλικίας άνω των 40 και σε οποιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο αισθάνεται κάποια ενόχληση που έχει σχέση με το αναπνευστικό. Έτοιμη για την εξέταση σπυρομέτρησης, κυρία Μιγδαλάκη. Γεια σας. Ήρθα για μια προληπτική εξέταση. Λόγω της άνοιξης υπάρχει ένας βήχας και ήρθα να ελέγξω τι γίνεται. Ναι. Κύριε Τριανταφύλου, περιγράψτε μας πώς ακριβώς θα γίνει η εξέταση σπυρομέτρησης. Από πού ξεκινάμε? Εδώ καταγράφουμε τα στοιχεία του ασθενούς, όνομα, επίθετο, φύλο, βάρος, ύψος, ηλικία, και μετά από τη διαδικασία αυτή ξεκινάει η εξέταση. Θα σηκωθείτε όρθια. Ελάτε πιο κοντά. Μισό λεπτό. Θα τοποθετήσετε τα χείλη σας γύρω από το επιστόμιο, σφιχτά. Κλείνω τη μύτη σας. Ξεκινάμε. Ήρεμα, κανονικά, σαν αναπνοές. Ωραία. Ξανά το ίδιο. Ωραία. Πάρτε βαθιά ανάσα. Φυσήξτε δυνατά. Ακόμη μία φορά. Πάρτε βαθιά, ξανά δυνατά. Και ακόμη μία τελευταία. Πάρτε ξανά. Αυτό, δεν θέλω άλλο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η εξέταση. Και εδώ βλέπουμε τώρα την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Στην οθόνη του υπολογιστή, στην
αριστερή πλευρά της οθόνης βλέπουμε το γράφημα της καμπύλης Ρουίς Όγκου, ενώ στην δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχουν τα αποτελέσματα της πυρομέτρησης και συγκεκριμένα προβλεπόμενες, μετρούμενες τιμές και η σύγκριση αυτών των δύο. Και με τον τρόπο αυτό ελέγχουμε την αναπνευστική λειτουργία του εξεταζόμενου. Κύριε Τριανταφύλου, βλέπουμε ένα δεύτερο μηχάνημα, το μηχάνημα της σωματικής πληθυσμογραφίας. Τι μετρήσεις κάνουμε σε αυτό το χώρο? Στο μηχάνημα αυτό της σωματικής πληθυσμογραφίας, το οποίο βασίζεται στον νόμο του Boyle, δηλαδή το γινόμενο της πίεσης και το όγκο ενός αερίου παραμένει σταθερό όταν η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Με αυτό το μηχάνημα γίνονται εξετάσεις όπως ολική πνευμονική χωρητικότητα, total lung capacity, residual volume, υπολοιπόμενος όγκος αέρα, λειτουργική υπολοιπόμενη χωρητικότητα, εισπνευστικός εφεδρικός όγκος, εκπνευστικός εφεδρικός όγκος και γενικώς εξετάσεις οι οποίες είναι χρήσιμες για να γίνει έλεγχος βροχικού άσθηματος. Ποιο είναι, γιατρέ, το πρώτο στάδιο της εξέτασης? Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει καταγραφή των δεδομένων στον υπολογιστή. Μισό λεπτάκι. Εδώ γράφουμε τα στοιχεία του ασθενούς, δηλαδή όνομα, επίθετο, φύλο, βάρος, ύψος, ηλικία και μετά τη διαδικασία αυτή προχωράμε στην εξέταση. Εισέρχεται ο εξεταζόμενος στο θάλαμο. Περάστε. Ρυθμίζουν το ύψος. Με το κλίψ θα κλείσει τη μύτη σου. Κλείνει ο θάλαμος αεροστεγός. Μάλιστα. Και ξεκινάει η εξέταση. Ενώ ο ασθενής, κύριε Τριανταφύλου, βρίσκεται από ό,τι βλέπουμε μέσα στο θάλαμο, εσείς ταυτόχρονα τι κάνετε? Δίνουμε οδηγίες στον εξεταζόμενο για να γίνει εξέταση. Δηλαδή, τοποθετήστε τα χείλη σας γύρω από το πιστόμεο, κλείστε τη μύτη σας. Αναπνοές κανονικές. Ξεκινάμε. Ωραία. Συνεχίστε. Συνεχίστε ξανά. Ξανά το ίδιο. Λίγο ακόμη. Μην αναπνέετε. Ωραία. Κανονικές αναπνοές πάλι. Συνεχίστε. Πάρτε βαθιά απότομα. Φυσήξτε δυνατά. Ακόμη μία φορά. Πάρτε ξανά. Ωραία. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης στο monitor. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης βλέπουμε ένα γράφημα που είναι οι αντιστάσεις των αεραγωγών, ενώ στην δεξιά πλευρά της οθόνης έχουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης, δηλαδή οι προβλεπόμενες, μετρούμενες τιμές και τιμές σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες. Εκτός, γιατρέ, από την, όπως είδαμε εδώ, από τη διαδικασία της πυρομέτρησης και της πληθυσμογραφίας, υπάρχουν και άλλες εξετάσεις που γίνονται? Υπάρχει δυνατότητα να ελέγξουμε την μεταβλητότητα των βροχικών αντιστάσεων με τη χρήση ενός προμέτρου, μια μικρή συσκευή η οποία είναι αρκετά χρήσιμη για να παρακολουθεί ο ασθενής την εξέλιξη της πάθησής του. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ελέγξουμε την αναστρεψιμότητα της βροχικής απόφραξης, γιατί όπως είναι γνωστό, το βροχικό άσθημα παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις κρίσεων δύσπνοιας. Υπάρχει αναστρεψιμότητα. Στην περίπτωση αυτή, χορηγούμε βρόχοδιασταλτικό, συνήθως β2 διεγέρτη, έτσι ώστε σε περίπτωση που γίνει σπυρομέτρηση και υπάρξει βελτίωση του FEV1, αυτού του βία εκπνεώμενου όγκου αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο, πάνω από 12% και πάνω από 200 ml, αυτό είναι κριτήριο για να πούμε ότι ναι, υπάρχει βροχικό άσθημα. Πώς γίνεται ο έλεγχος της φλεγμονής στους πάσχοντες από βροχικό άσθημα? Ο έλεγχος της φλεγμονής γίνεται με δύο τρόπους. Γίνεται με την εξέταση των πτυέλων, στα οποία πτύλα θέλουμε να ανιχνεύσουμε αν υπάρχουν ιωσινόφυλλα και σε ποιο βαθμό, και στοιχεία φλεγμονής όπως είναι ίντερλευκίνη 2, ίντερλευκίνη 4, ίντερλευκίνη 5 και ίντερφερόνι γάμα. Όσο για τη μέτρηση του μονοξιδίου του αζότου, NO, είναι μια σχετικά νέα μέθοδος, η οποία τώρα τελευταία υπόσχεται πολλά, και με την μέθοδο αυτή υπάρχει δυνατότητα να ανιχνεύσουμε κατά πόσο υπάρχει φλεγμονή των βρόχων. Γιατί μην ξεχνάμε, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι το βροχικό άσθημα είναι μια χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών. Μάλιστα.
Να πάμε μια βόλτα στο χορηγό της εκπομπής και μόλις γυρίσουμε, κύριε Τριανταφύλου, θα δούμε και το ποιες άλλες παθήσεις μοιάζουν με το βροχικό άσθημα, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε και εμείς οι γονείς τι γίνεται με τα παιδιά και τι ακριβώς έχουν όταν εκδηλώνουν αυτά τα συμπτώματα. Σωστή. Θα δούμε τι γίνεται με την θεραπεία, που είναι το πιο σημαντικό, αν υπάρχει πλήρης θεραπεία στο βροχικό άσθημα και όλα αυτά. Σε πολύ λίγο κοντά σας. Όποια και αν είναι η απαίτηση των ματιών σας, έχουμε τη λύση. Επισκεφτείτε τους ειδικούς. Τώρα, σκελετός και οργανική φακή με όλες τις επιστρώσεις, μόνο με 30 ευρώ. Μάτι μάτι. Σκούντοτεξ. Ξεκούρα στα πόδια για όλη τη μέρα. Προστασία από φλεβίτιδα και κυρσούς. Ολοκληρωμένη σειρά από κάλτσες και καλσόν, διαβαθμισμένη συμπίεση για όλες τις ηλικίες. Σκούντοτεξ. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο ταξίδι, παντού. Σκούντοτεξ. Καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, πρόληψη από φλεβίτιδα και κυρσούς, καλαισθησία των ποδιών. Πλήρης γκάμα. Ξεκούρα στα πόδια, ποιότητα ζωής. Θα τις βρείτε στην πόλη σας, σε ορθοπαιδικά καταστήματα και φαρμακεία. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τον... πιστεύω την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας για ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας με τον πνευμονολόγο, τον κύριο Γιάννη Τριανταφύλου. Μου λέγατε, γιατρέ, πριν τις διαφημίσεις ότι αυτό που επιδιώκετε κι εσείς οι πνευμονολόγοι είναι να κάνετε τον πάσχοντα από βροχικό άσθημα να έχει μια φυσιολογικότατη ζωή, να μην παθαίνει ακριβώς συνέχεια κρίσης, και το κατανοούμε. Ποια είναι η γενική τακτική που ακολουθείτε ώστε να επιτυχάνετε αυτό? Συνήθως η θεραπεία του βροχικού άσματος επικεντρώνεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι η προφυλακτική αγωγή, τα προφυλακτικά μέτρα τα οποία παίρνουμε έναντι κάποιων παραγόντων, mm-hmm, και η φαρμακευτική θεραπεία. Όσον αφορά τώρα την προφυλακτική θεραπεία, αυτή η θεραπεία έχει σχέση με ειδικές και μη ειδικές αιτίες. Μη ειδικές αιτίες είναι ο καπνός του τσιγάρου, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η αντομοκτώνα, απορρυπαντικά, η ρήπανση γενικώς της ατμόσφαιρας. Και για ειδικές αιτίες, εδώ συζητούμε για κάποιο είδος αλλεργία, όπως μπορεί να είναι η σκόνη του σπιτιού, τα άκαρη, επιθύλια, τρίχες και απορρίμματα ζώων, μύκητες, γύρις και γενικώς πολλά άλλα αλλεργιόγωνα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίση δύσπνοιας. Υπάρχει και η φαρμακευτική θεραπεία τώρα, στην οποία εδώ πρέπει να αναφέρουμε πρώτα απ' όλα ένα ερωτηματολόγιο, άσθημα control test, το οποίο συμπληρώνει ο εξεταζόμενος, ο ασθενής, για να δούμε, να ελέγξουμε το βαθμό ελέγχου του βροχικού άσθηματος. Υπάρχουν 5 διαφορετικές ερωτήσεις, συμπληρώνει αυτές τις ερωτήσεις και στο τέλος αποκομίζουν μία βαθμολογία. Όταν η βαθμολογία αγγίζει το 25, μιλάμε για ελεγχόμενο άσθημα. Όταν η βαθμολογία είναι μεταξύ 20 και 25, μιλάμε για μερικώς ελεγχόμενο. Mm-hmm. Και όταν είναι κάτω του 20, τότε μιλάμε για μη ελεγχόμενο άσθημα, όπως βλέπουμε στην διαφάνεια εδώ. Επίσης, να αναφέρουμε πως οι δύο βασικές κατηγορίες φαρμάκων, mm-hmm, στη θεραπεία του βροχικού άσθηματος είναι τα ανακουφιστικά φάρμακα και τα ρυθμιστικά φάρμακα. Ανακουφιστικά φάρμακα είναι αυτά τα οποία χορηγούνται κατ' επίκληση σε περίπτωση που επιδεινώνεται το βροχικό άσθημα ή σε περίπτωση που έχουν παροξυσμό, κρίση βροχικού άσθηματος. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην χρησιμοποιείται συχνά τέτοια ανακουφιστική θεραπεία, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν ρυθμίζεται σωστά το βροχικό άσθημα. Ποια είναι αυτά τα φάρμακα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία? Που ρυθμίζουν, λέτε, ανακουφιστικά φάρμακα. Το άσθημα. Είναι οι Β2 διεγέρτες, βροχοδιασταλτικά ταχείας δράσης, mm-hmm, με κύριο εκπρόσωπο την σαλβουταμόλη. Είναι τα αντιχολινεργικά, όπως είναι το υπρατρόπιο και το τιοτρόπιο. Και είναι και οι μεθύλξανθίνες, όπως είναι η αμινοφιλίνη και η θεοφιλίνη. Υπάρχουν τώρα και τα ρυθμιστικά φάρμακα, τα οποία
φάρμακα έχουν σαν σκοπό να μειώσουν την φλεγμονή των βρόγχων, να μειώσουν τα συμπτώματα και να προλάβουν μία πιθανή κρίση, ένα πιθανό παροξυσμό. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα συστηματικά κορτικοστεροειδή, τα εισπνόμενα κορτικοστεροειδή, ανήκουν τα αντιχολινεργικά, οι β2 διεγέρτες μακράς δράσης, το μονοκλονικό αντίσωμα έναντι της άνωσης σφυρίνης IG και ανταγωνιστές Ιντερλευκίνης 5. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες που έχω αναφέρει είναι σχετικά καινούργια σκευάσματα και πρέπει να πω πως στο χώρο του αναπνευστικού τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά νέα σκευάσματα τα οποία υπόσχονται πολλά όσον αφορά την θεραπευτική αντιμετώπιση του βροχικού άσθματος. Να το δούμε λίγο πιο ειδικότερα αυτό. Τι θέλω να πω. Αυτά τα φάρμακα, τα λεγόμενα ρυθμιστικά, όπως είπατε, γιατρέ, τα παίρνει κανείς άμα τη εμφανίση της κρίσης, ούτως ώστε να περιορίσει την επόμενη με τη διάγνωση του άσθματος κατευθείαν? Πώς ακριβώς και για πόσο χρονικό διάστημα? Ρυθμιστικά φάρμακα χορηγούνται σαν θεραπεία συντήρησης. Τα παίρνει για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση που μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα εμφανίσει κάποια κρίση, γενικώς όταν υπάρχει επιδείνωση του βροχικού άσματος, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποιο από τα ανακουφιστικά που αναφέραμε πριν. Να πούμε δύο λόγια για τα στάδια βαρύτητας του άσθματος. Σύμφωνα με την GINA, που είναι η Διεθνής Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Άσθημα. Όπως βλέπουμε στη διαφάνεια αυτή, εδώ υπάρχουν 4 είδη βροχικού άσθματος όσον αφορά τη βαρύτητα. Υπάρχει το στάδιο πρώτο, το διαλείπον βροχικό άσθημα. Υπάρχει το ελαφρύ βροχικό άσθημα, το μέτριο και το σοβαρό βροχικό άσθημα. Και όλα αυτά έχουν σχέση με τα συμπτώματα. Και όταν λέω συμπτώματα, αυτά που αναφέραμε, βήχας, δύσπνοια και συρρυγμός, με τα νυχτερινά συμπτώματα, κατά πόσο υπάρχουν νυχτερινές αφυπνήσεις, αναγκάζεται να ξυπνήσει ο ασθενής από κάποιο τους δύσπνοια. Και επίσης, όπως βλέπουμε στη διαφάνεια, αυτή η κατηγορία έχει σχέση και με τις εκνευστικές ωραίες, τις οποίες βλέπουμε εδώ. Επίσης, πέρα από τα στάδια βαρύτητας του άσθματος, υπάρχει και σε αυτή τη διαφάνεια που βλέπουμε εκτίμηση του επίπεδου ελέγχου. Το βροχικό άσθημα χωρίζεται σε ελεγχόμενο άσθημα, σε μερικώς ελεγχόμενο και σε μη ελεγχόμενο άσθημα. Σε αυτή την περίπτωση η διαφοροποίηση γίνεται σε σχέση με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αυτά είναι τα νυχτερινά συμπτώματα, είναι ο περιορισμός κάποιων δραστηριοτήτων του ατόμου, είναι η αναπνευστική λειτουργία, η πνευμονική λειτουργία. Λοιπόν, και επίσης είναι η ανάγκη για ανακουφιστική θεραπεία και κάποιοι παροξυσμοί που εμφανίζονται. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε λοιπόν 3 κατηγορίες άσθηματος. Το ξαναλέω, ελεγχόμενο, μερικώς ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, μια βόλτα μέχρι τον χορηγό της εκπομπής και όταν γυρίσουμε θέλω να μας πείτε πόσο επικίνδυνο είναι όταν εμφανίζεται αυτή η πιο δυνατή κρίση βροχικού άσθηματος σε έναν ασθενή. Μικρή διακοπή, σε πολύ λίγο κοντά σας. Όποια και αν είναι η απαίτηση των ματιών σας, έχουμε τη λύση. Επισκεφτείτε τους ειδικούς. Τώρα, σκελετός και οργανική φακή με όλες τις επιστρώσεις, μόνο με 30 ευρώ. Μάτι-μάτι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και οδεύουμε και προς το τέλος σιγά σιγά της εκπομπής γιατρέ. Μου λέγατε νωρίτερα για τις δυνατές κρίσεις ενός βροχικού άσθηματος. Πώς εμφανίζεται αυτός ο παραξυσμός, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα μιας πολύ δυνατής κρίσης ενός ανθρώπου που πάσχει από βροχικό άσθημα? Σε περίπτωση που έχουμε ασθηματικό παροξυσμό, σοβαρή κρίση δύσπνοιας. Και τι γίνεται δηλαδή σε αυτή την περίπτωση? Στην περίπτωση αυτή υπάρχει έντονη ανησυχία, σύγχυση, απουσία συρρυγμού. Με την ακρόαση δεν ακούγεται συρρυγμός. Η αναπνευστική συχνότητα αυξάνεται πάνω από 30 αναπνοές το λεπτό. Η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται πάνω από 120 σφίξ το λεπτό. Άρα υπάρχει κίνδυνος, έτσι? Ακριβώς. Υπάρχει παράδοξος σφιγμός, βραδικαρδία, η μερική πίεση του οξυγόνου
πέφτει κάτω από 60 μιλιμέτρα στήλη τετραγύρω. Η μερική πίεση του διοξείδου του άνθρακα αυξάνεται πάνω από 45 μιλιμέτρα στήλη τετραγύρω. Ο κορισμός του οξυγόνου πέφτει κάτω από 90% και γενικώς είναι μια σοβαρή κατάσταση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο απευθείας ο ασθενής εκείνη την ώρα όταν έχει αυτόν τον παροξυσμό? Σε περίπτωση που δεν υπάρχει. Ή μπορεί να πάει στον πνευμονολόγο που τον παρακολουθεί, παραδείγματος χάρη? Εξαρτάται από την ηλικία, εξαρτάται από άλλες συνοδές παθήσεις που υπάρχουν και πόσο γρήγορα θα γίνουν κάποιες ενέργειες. Αν η κατάσταση χειροτερεύει, τότε είναι λόγος για εισαγωγή στο νοσοκομείο, πιθανώς και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Τριανταφύλου, θέλω τη δική σας ιατρική άποψη για αυτό που θα σας ρωτήσω. Εάν το βροχικό άσθημα, το παγκόσμιο πρόβλημα αυτό υγείας, είναι κάτι που θεραπεύεται πλήρως, που κάποιος το έχει στη ζωή του και λέει μελλοντικά εγώ θα τελειώσω με το βροχικό άσθημα μετά από κάποια θεραπευτική αγωγή, ή θα το κουβαλάω μια ζωή πάνω μου? Βεβαίως η θεραπεία και η θεραπευτική αγωγή και η φαρμακευτική, όλα αυτά αγωγή θα μου δώσουν, θα μου καλυτερεύουν τη ζωή, αλλά πάντα θα το έχω και πάντα θα πρέπει να προσέχω και πάντα θα πρέπει να λαμβάνω τα προληπτικά μέτρα και τις οδηγίες που μου δίνει ο πνευμονολόγος. Κυρία Καραΐσκου, όπως ακριβώς το είπατε, για να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση του άσθηματος, για να φτάσουμε σε ένα σημείο που να υπάρχει ποιότητα ζωής, πρέπει ο ασθενής να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα θεραπευτικά βήματα, να διαχειρίζεται από μόνος του την πάθηση, να υπάρχει συνεργασία με τον ειδικό γιατρό, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον πνευμονολόγο, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλα διαστήματα που να έχει μία ήρεμη και φυσιολογική ζωή χωρίς έντονα συμπτώματα. Να πούμε όμως πως δεν μπορεί να εφησυχαστεί κανείς πως όταν περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχουν συμπτώματα, ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, γιατί ανά πάσα στιγμή, μετά από κάποια λίμωξη, μετά από κάποιο ερεθιστικό παράγοντα, θα εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα. Σας έχουν τύχει περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι έκαναν ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα να παρουσιαστεί κάποια κρίση και είτε χαλάρωσαν πολύ και ξεκίνησαν το κάπνισμα, είτε το ποτό, είτε δεν πρόσεχαν σε κάποιες άλλες οδηγίες που τους είχατε δώσει και επανήλθαν με σοβαρότερο πρόβλημα? Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και από τη στιγμή που αναφέρατε το κάπνισμα, να πούμε πως το κάπνισμα είναι αιτία για να έχουμε πιο συχνά τέτοια επεισόδια κρίσεων δύσπνοιας και μάλιστα υπάρχει και μια ξεχωριστή οντότητα, ένα σύνδρομο άλυλο επικάλυψης, δηλαδή εμφανίζεται και βροχικό άσθημα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ταυτόχρονα και εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γενικώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επιδεινώσουν το ήδη υπάρχουν βροχικό άσθημα. Μάλιστα. Κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ θερμά καταρχήν, γιατί επιχειρήσατε να μας ενημερώσετε πολύ αναλυτικά για αυτό το πρόβλημα υγείας και νομίζω ότι δεν είναι κάτι που δεν έχουμε αναλύσει και δεν έχουμε συζητήσει απόψε, προκειμένου να γνωρίζουν και οι ασθενείς που πάσχουν από το βροχικό άσθημα, αλλά και όσοι δεν γνωρίζουν γύρω από αυτό το πρόβλημα που προσβάλλει, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, 300 εκατομμύρια πολίτες παγκοσμίως. Είναι ένα πρόβλημα συχνό και με μεγάλη συχνότητα και στη χώρα μας και νομίζω ότι το συζητήσαμε την κατάλληλη ημέρα, γιατί σήμερα η 3η του Μάη, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι η Παγκόσμια ημέρα άσθηματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Τριανταφύλου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μέχρι και αυτή την ώρα μείνατε απόψε κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής για την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ακριβώς ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστούμε βεβαίως και τον χορηγό της εκπομπής, την εταιρεία οπτικών Μάτι Μάτι. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους. Όποια και αν είναι η απαίτηση των ματιών σας, έχουμε τη λύση. Επισκεφτείτε τους ειδικούς. Τώρα, σκελετός και οργανική φακή με όλες τις επιστρώσεις, μόνο με 30 ευρώ. Μάτι Μάτι.